χαρτάρι του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 529, σελίς 529, ψαλμός λάμτα ζήτα και εδάφιο 1. Σελίς 529, ψαλμός λάμτα ζήτα και εδάφιο 1. Μία γανάκτη δια τους πονηρευωμένους με δε ζήλευε τους εργάτας της ανομίας, διότι ο σχόρτος ταχαίος θέλου συγκοπεί και ο σχλωρά βοτάνη θέλου συγκαταμαρανθεί. Έλπιζε επί Κύριον και πράτε το αγαθόν. Κατοίκη την γην και νέμου την αλήθειαν και εφραίνου εν Κυρίω και θέλησι δώσει τα ζητήματα της καρδιάς σου. Ανάθεση στον Κύριον την οδό σου και έλπιζε επ' αυτόν και αυτός θέλει ενεργήσει και θέλει εξάξει ως φως τη δικαιοσύνη σου και την κρίση σου ως μεσηβρίαν. Αναπαύω επί τον Κύριον και πρόσμενε αυτόν. Μία γανάκτη δια των κατεβοδούμενων εν τη οδό αυτού, δι' άνθρωπον πράττοντα παρανομίας, πάυσον από θυμού και άφεστην οργήν, μη δόλος αγανάκτη ώστε να πράττεις πονηρά, διότι οι πονηρευόμενοι θέλουν συνεξολοθρευθεί, οι δε προσμένονται στον Κύριον ούτε θέλουν συγκληρονομήσει τη γην, διότι έτη μικρόν και ο ασεβής δε θέλει υπάρχει και θέλει ζητήσει τον τόπον αυτού και δε θέλει ευρεθεί. Οι πραείς όμως θέλουν συγκληρονομήσει την γην και θέλουν κατατρυφά εν πολύ ειρήνη. Ο ασεβής μηκανάται κατά του δικαίου και τρίζει κατά αυτού τα σωδώντας αυτού. Και ο Κύριος θέλει γελάσει επ' αυτό επειδή βλέπει ότι έρχεται η μέρα αυτού. Αμήν. Είτε το θέλουμε αδελφοί, είτε το θέλουμε, ζούμε σε ένα κόσμο που κυριαρχείται, κατεξουσιάζεται, καθώς είναι άρχον και θεός του κόσμου τούτου, από το διάβολο. Και ο διάβολος βεβαίως οδηγεί τους ανθρώπους οι οποίοι δεν αντιστέκονται σε αυτόν ώστε να μπορέσουν να τον διώξουν από τη ζωή τους. Επαναλαμβάνω, δεν αντιστέκονται στο διάβολο, γιατί λέγει η γραφή, αντιστάθετε στον διάβολο και τότε θα φύγει. Δεν αντιστέκονται και δεν φεύγει από τη ζωή τους, με αποτέλεσμα όχι μόνο να κυριαρχεί στη ζωή των ανθρώπων του κόσμου αυτού, να κατευθύνει τα διαβήματα των ανθρώπων αυτών, αλλά ταυτόχρονα να ταλαιπωρεί τους ανθρώπους και τους ίδιους, αλλά και κάθε άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στο άμεσο περιβάλλον. Σήμερα το ζήτημα και το θέμα μας είναι πώς μπορεί ο άνθρωπος να αντιστέκεται στο διάβολο. Είναι πολύ σοβαρό, γιατί επαναλαμβάνω, ο Απόστολος Ιάκωβος καθαρά, ξάστερα λέει αντιστάθητε στο διάβολο, γιατί τότε θα φύγει. Και όταν θα φύγει, υποτάχθητε εις το Θεό, πλησιάσατε τον Θεό και θα πλησιάσει εσάς. Είναι μια πορεία και είναι μια ενέργεια, έργο που είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας απαλλάσσει όχι μόνο από τις μεθοδίες του διαβόλου στην καθημερινότητά μας, αλλά και από το πνεύμα του διαβόλου και το πνεύμα του κόσμου που καθημερινά μας αγγίζει και μας ταλαιπωρεί. Σαν χριστιανοί που έχουμε πιστέψει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και έχουμε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο Πατέρας Θεός μας αναγέννησε, δηλαδή μας ελευθέρωσε από κάθε δεσμά του διαβόλου, γιατί μόνο όποιον ο Χριστός ελευθερώσει είναι πραγματικά ελεύθερος. Μας ελευθέρωσε από τα πάθη, τις επιθυμίες της σάρκας, μας ελευθέρωσε από τα πάθη και τις επιθυμίες της καρδιάς μας
και μάλλα σε ελευθέρωσε και από την αλαζονία του βίου, καθώς όπως είπα μας αναγέννησε και μας έδωσε νέα καρδιά απαλή και τρυφερή, βγάζοντας τη σκληρότητα πάντελος, νέο πνεύμα πράων ησύχιον και ταπεινό, βγάζοντας την υπερηφάνεια, αλλά και νέες επιθυμίες σαρκός που με το φόβο του Κυρίου απομακρύνονται από οτιδήποτε λυπεί το Πνεύμα το Άγιο. Δίδοντάς μας λοιπόν ο Θεός νέα πράγματα στη ζωή μας, στην πραγματικότητα μέσα στην καρδιά μας δημιουργούνται ζητήματα, αιτήματα, επιθυμίες άγιες. Επιθυμίες που ευαρεστούν το Θεό, γιατί οδηγούν στην υπακοή του Λόγου του Θεού. Και το ερώτημα είναι, ποιος θα απαντήσει στα αιτήματά μας, ποιος θα εκπληρώσει τις επιθυμίες της καρδιάς μας που την μεταμόρφωσε ο Θεός από καρδιά κοσμική σε καρδιά πνευματική και κάτω από ποιες προϋποθέσεις, δηλαδή πώς θα αντισταθούμε στο διάβολο ώστε ο Θεός να μας δίνει τα αιτήματα της καρδιάς μας της νέας, τα αιτήματα της λογικής μας, του φρονήματός μας που είναι νέο, αλλά και τα αιτήματα εν γέννη της υπόστασής μας. Πώς πρέπει να είμαστε, πώς πρέπει να περπατάμε αντιστεκόμενοι στο διάβολο, ώστε ο Θεός να βρίσκει την ευκαιρία και να μας χαρίζει τα ζητήματα της καρδιάς μας. Είναι βέβαιο ότι έχουμε πολλά ζητήματα στην καρδιά μας, έχουμε πολλά αιτήματα. Είναι πολλά αυτά τα οποία θέλουμε για τον εαυτό μας, για την οικογένειά μας, για τα παιδιά μας, για τους γονείς μας, για τους συγγενείς μας, αιτήματα καλά, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ευλογία που προσμένουμε στη ζωή μας και στο περιβάλλον μας. Και την απάντηση μας τη δίνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τον Ψαλμό του Δαβίδ, λέγοντας: ζώντας ανάμεσα σε πονηρευομένους, μην αγανακτείς για τις πονηριές τους. Πρώτη κίνηση. Μπορείς, αν θέλεις να υπακούσεις και να υποταχθείς στο Λόγο του Θεού, φροντίζοντας, καθώς αντιμετωπίζεις πάσης φύσεως πονηριές πονηρευομένων ανθρώπων εναντίον σου, εσύ να αντισταθείς, και γνωρίζουμε πότε ένας είναι πονηρός και πότε κάνει πονηριές εις βάρος μας. Μην αγανακτείς, αλλά και μη ζηλεύεις για τις επιτυχίες των εργαζομένων την ανομία. Μην αγανακτείς για αυτά που βλέπεις να κάνουν γύρω σου πονηριές, ψέματα, και να τα καταφέρνουν. Και μη ζηλεύεις για τις επιτυχίες όλων αυτών των εργατών της ανομίας. Γιατί το βέβαιο είναι, και μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, ότι ταχαίως θα αποκοπούν όπως ο χόρτος και θα ξεραθούν όπως η χλωρά βοτάνη. Πρόσεχε λοιπόν την καρδιά σου, καθώς βλέπεις να σε πλησιάζουν με πονηριές οι πονηρευόμενοι, να κερδίσουν την προσοχή σου, να κερδίσουν τη συμπάθειά σου, να κερδίσουν την αγανάκτησή σου, να κατευθύνουν δηλαδή τα διαβήματά σου όχι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του άρχοντα του κόσμου τούτου. Πρόσεξε λοιπόν, μην αγανακτείς και μη συλλεύεις δίπλα σου βλέποντας τους πονηρούς και τους αδίκους, με τη βεβαιότητα ότι θα ξεραθούνε, θα αποκοπούνε, δεν έχουν μέλλον.
Μη ζηλεύεις λοιπόν κάποιον που δεν έχει μέλλον και μην αγανακτείς εναντίον κάποιου που δεν έχει μέλλον. Πάρε δηλαδή την προσοχή σου, απομάκρυνε τη από τους πονηρευόμενους και από τους εργαζόμενους στην ανομία. Μην κοιτάς προς τα εκεί, γιατί κοιτώντας προς τα εκεί θα αγανακτήσεις. Κοιτώντας προς τα εκεί η καρδιά σου μπορεί να πλανηθεί, γιατί είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη και να τους ζηλέψεις. Μην κοιτάς προς το μέρος τους, αλλά στρέψε το βλέμμα σου σε κανέναν άνθρωπο, ούτε σε συγγενείς, ούτε σε φίλους, ούτε σε γνωστούς. Πάρε την προσοχή σου. Μην ελπίζεις σε άνθρωπο και μη στρέφεις το βλέμμα σου στον κόσμο. Λέει ο Λόγος του Θεού και είναι απόλυτα αληθές. Δεν είναι κανένας που θα αφήσει την οικία του, τους αδελφούς του, τις αδελφές του, τον πατέρα του, τη μητέρα του, τη γυναίκα του, τα τέκνα του, τους αγρούς του, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, και δεν θα λάβει εκατονταπλάσια τώρα και ζωή αιώνιων θα κληρονομήσει. Ποιον πιστεύεις λοιπόν, το Λόγο του Θεού ή την λογική σου ή την καρδιά σου ή τη γνώμη των ανθρώπων? Σήμερα μας προσκαλεί ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, να στρέψουμε το βλέμμα μας με ελπίδα μόνο στο Χριστό. Μόνο. Έλπιζε στον Κύριο και πρόσεχε τώρα, ελπίζοντας στον Κύριο μην έχεις έργο εργαζομένου ανομία, αλλά πράτε το αγαθόν. Ποιο είναι το αγαθόν? Το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Όχι το καλόν που νομίζεις. Αντιθέτως, άσε το καλό κατά τη γνώμη σου και πράτε το αγαθόν κατά το θέλημα του Θεού. Κατοίκει την γην. Μην πετάς τα σύννεφα, μην φαντάζεσαι, μην διαλογίζεσαι, μην σκέφτεσαι, μην κουβεντιάζεις και συζητάς με τον εαυτό σου, με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου, με τους ανθρώπους και μπερδεύεσαι μέσα στις σκέψεις τις ανθρώπινες, αλλά κατοίκει, μείνε στη γη της επαγγελίας, κατοίκει την γη και απόλαυσε την αλήθεια του Ευαγγελίου, την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Απομονώσου, απομακρύνσου, αγιάσου. Ξεχώρισε. Γιατί αν αποχωρήσεις τον εαυτό σου πρώτα από τη σκέψη σου, από τη λογική σου, από τη γνώμη σου, από τις απόψεις σου, ύστερα από το άμεσο κοντινό σου περιβάλλον, αντίστοιχα από τη λογική τους, από τη σκέψη τους, αν απομακρυνθείς, αγιαστείς και στρέψεις το βλέμμα σου μόνο στον Κύριο, κατοικώντας τη γη της παρουσίας του Θεού, τον τόπο τον Άγιο, τότε θα απολαμβάνεις την αλήθεια. Αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει αλήθεια και υπάρχει και ψέμα. Πού ζεις? Πού ζεις? Στη γη της αλήθειας ή στη γη του ψεύδους? Τι τρέφεσαι? Τι απολαμβάνεις? Την αλήθεια του Θεού ή το ψέμα των ανθρώπων, των κοντινών ή των μακρινών, των πονηρευωμένων και των αδίκων, ή ακόμη και των αδελφών σου μέσα στην εκκλησία? Απομονώσου. Γι' αυτό ο Χριστός τι λέει? Αν θέλεις πραγματικά να προσευχηθείς, απομονώσου μέσα στο ταμείο σου. Κλείσε την πόρτα.
Γιατί? Για να μην πει κανείς ούτε καλός ούτε κακός και καμία σκέψη. Και εκεί γονάτισε μπροστά στον πατέρα, στον ουράνιο, που αποκαλύπτεται στον άνθρωπο μόνο εν το κρυπτό, γνωρίζοντας ότι μόνο δια του Ιησού Χριστού μπορείς να πλησιάσεις τον Πατέρα. Άρα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού πλησίασε τον Πατέρα και θα πλησιάσει αυτό σε σένα. Και εκεί ναι μου την αλήθεια, απόλαυσε την αλήθεια. Μόνο στο ταμείο σου, στη μελέτη του Λόγου του Θεού, στην παρουσία του Θεού, απολαμβάνει ο άνθρωπος την αλήθεια. Και η χειρότερη εχθρή είναι η οικιακή. Και δεν το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό και τι λέει πάλι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Εάν της έρχεται προς εμέ και δεν μισεί, τι θα πει μισή, απομακρύνεται από τον πατέρα αυτού, τη μητέρα αυτού, τη γυναίκα αυτού, τα τέκνα αυτού, τους αδελφούς αυτού, τα αδελφάς αυτού και ακόμη και τη δική του τη ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και όποιος βαστάζει τον σταυρό αυτού και έρχεται πίσω μου, και όποιος δεν βαστάζει τον σταυρό αυτού και έρχεται πίσω μου, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Αγαπημένα μου αδέρφια, να αντισταθούμε στο διάβολο που έρχεται με προτάσεις ανθρώπινες. Δεν θα έρθει με κερατάκια και αγριάδες να σου πει τα κάνεις. Θα έρθει με γλυκύτητα, με πραότητα, με τρυφερότητα να σε πλανήσει. Είναι ο πλανών την οικουμένη όλη. Μέσα από τα λόγια του πατέρα σου, της μητέρας σου, του αδελφού σου, της αδελφής σου, του άντρα σου, της γυναίκας σου, του αδελφού σου, του πνευματικού. Γιατί όμως? Όχι γιατί έχουν κακή πρόθεση, αλλά γιατί δεν μιλάει ο Θεός με το στόμα τους. Ο Θεός μιλάει με το λόγο του και με το πνεύμα του το Άγιο στη μοναξιά σου. Τι θα πει αγιασμός? Ξεχωρισμός. Εάν προσπαθείς να βρεις παρηγοριά, ενίσχυση, δύναμη, συμβουλή, οδηγία, κατεύθυνση από οποιονδήποτε άνθρωπο, εάν προσεύχεσαι, καλά κάνεις, καλούτσικα. Αν όμως θέλεις να πάρεις πραγματικά οδηγία από το Θεό, θα σου δώσει μόνο ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Αν θέλεις πραγματικά να κατευθύνονται οι οδοί σου από του Κυρίου, για να είναι αρεστή η οδός σου σε Αυτόν, τότε φρόντισε να αντιστέκεσαι στο διάβολο και να πλησιάζεις το Θεό. Τότε ο Θεός θα σε πλησιάσει, τότε θα έρθετε κοντά. Ποια είναι τα εμπόδια? Τα έργα των πονηρευομένων, οι επιτυχίες των πρατώντων, ανομία και αδικία, αλλά ένα είναι η καρδιά σου. Σήμερα αδερφοί μας προσκαλεί ο Θεός να δώσουμε την καρδιά μας μόνο στο Χριστό. Μόνο στο Χριστό. Μόνο στο Χριστό. Μόνο στο Χριστό. Σε κανέναν ούτε μισό. Σε κανέναν άλλον. Και τότε μπορείς να εφραίνεσαι στην παρουσία του Κυρίου και το βέβαιο είναι ότι θα σου δώσει τα ζητήματα της καρδιάς σου. Θέλεις λοιπόν να σου δίνει ο Θεός τα ζητήματα της καρδιάς σου? Διώξε τα ξένα από την παρουσία του Θεού, εισέλθε στο ταμείο, στην παρουσία του Κυρίου, ελπίζοντας μόνο στο Χριστό. Ναι μου, απόλαυσε, τρώγε την αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού που εξέρχεται εκ του στόματος του Κυρίου, και χαίρου, δόξαζε το Θεό. Γιατί είναι βέβαιον
ότι ο Θεός αποφάσισε, εάν πάρουμε σήμερα αυτή την ωραία απόφαση, και εγώ την παίρνω στο όνομα του Χριστού, βόηθα με Κύριε, ο Θεός να σου δίνει και να μας δίνει πάντοτε τα ζητήματα της καρδιάς μας, κάνοντας πολύ περισσότερα, καλύτερα, πιο ένδοξα από αυτά που μπορούμε να ζητήσουμε και να σκεφτούμε από Αυτόν. Είναι η οδός της απόλυτης ευλογίας. Είναι ή όχι? Και εμείς λέμε ναι. Ναι λέμε. Αλλά έχεις δρόμο μπροστά σου. Ωραία, φύγανε αυτά που υπήρχανε, έμεινες μόνος σου με τον Κύριο, σου δώσε τα ζητήματα της καρδιάς σου, αλλά δεν τελειώνουμε, εδώ αρχίζουμε. Αυτή είναι η αφετηρία του ευλογημένου χριστιανού. Εδώ αρχίζουμε. Ανάθεσε λοιπόν τώρα στον Κύριο την οδόν σου, ώστε η οδό σου και τα διαβήματά σου να κατευθύνονται από τον Κύριο. Ανάθεσε τα. Κύριε, σε ευχαριστώ μέχρι σήμερα στο ταμείο σου. Σε ευχαριστώ μέχρι σήμερα. Τώρα, Κύριε, έχω δρόμο μπροστά μου. Και ο δρόμος μου δεν είναι εύκολος. Είναι ανηφορικός. Η οδός μου είναι τεθλιμένη. Τώρα, Κύριε, σε παρακαλώ, ανάλαβε την οδό μου. Αδελφοί αγαπητοί, αυτά δεν είναι θεωρίες. Μακάρι να μπορούσα να σας βεβαιώσω, το κάνω, αλλά να βεβαιωθείτε, ότι είναι βήματα συγκεκριμένα που ο Θεός διδάσκει το λαό του να περπατήσουν σε αυτά, για να βλέπουν στη ζωή τους τον Κύριο να ενεργεί. Ανάθεσε εις τον Κύριον την οδόν σου, συνέχιζε να ελπίζεις Αυτόν και Αυτός θα ενεργήσει. Πώς θα αναθέσω? Στο ταμείο σου, Κύριε, δεν ξέρω τι να κάνω. Κύριε, φοβάμαι. Κύριε, ανησυχώ. Ό,τι έχεις στην καρδιά σου. Κύριε, ο δρόμος μου δεν είναι εύκολος και δεν τον ξέρω ποιον πρέπει να περπατήσω. Μπορείς να προπορεύεσαι στη ζωή σου, στη ζωή μου. Μπορείς να με κρατάς από το χέρι να περπατάμε μαζί. Μπορείς, Κύριε Θεέ μου, να μου φανερώνεις τα ίχνη των ποδών σου για να πατάω και να σε ακολουθώ ακριβώς. Όχι ως άσοφος, αλλά ως σοφός. Αναθέτω τη συνέχειά μου, το δρόμο μου σε σένα. Μα σε ποιον θα μιλάς, αφού δεν βλέπεις κανέναν? Μπορεί να μην βλέπεις κανέναν, αλλά σε ακούει αυτός στον οποίον μιλάς. Κάντε το, αδελφοί μου, σας παρακαλώ. Να αναθέσουμε την οδόν μας στον Κύριο εν πνεύματι και αληθεία επί το λόγο Του. Γιατί? Για να βλέπουμε τις ενέργειες του Θεού στη ζωή μας. Για να ενεργεί ο Θεός στη ζωή μας. Είναι ανάγκη να ενεργεί ο Θεός στη ζωή μας. Δεν είναι, αδελφοί, εύκολο να περπατάμε στα τυφλά και με τις δικές μας δυνάμεις. Θέλουμε στη ζωή μας να ενεργεί ο Χριστός. Θα ενεργεί ο Χριστός. Τι θα κάνει? Μεγαλεία θα κάνει. Αυτά που δεν μπορούμε να φανταστούμε θα κάνει. Ώστε στο τέλος θα βγάλει το φως και τη δικαιοσύνη σου να λάμψει σαν μέρα μεσημέρι. Και τότε αναπαύω επί τον Κύριον. Και συνέχιζε να προσμένει σε Αυτόν. Δεν θέλω να τα πω από την αρχή, αλλά θέλω να προτείνω σε όλους μας να ξανακούσουμε το κήρυγμα, γιατί είναι βήματα πρώτον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον, πέμπτον, για να φτάσεις στην ανάπαυση του Κυρίου. Αναπαύους Αυτόν. Και πρόσεξε τώρα που βρέθηκε στην ανάπαυση του Κυρίου. Μην αγανακτείς για αυτούς που κατεβοδούνται δίπλα σου. Θα πέσουνε, θα γκρεμίσουνε. Μη θυμώνεις, γιατί βλέπεις ότι αυτοί υψώνονται και εσύ ταλαιπωρείσαι. Ξαναλέω, μην κοιτάμε δεξιά και αριστερά. Πάνω στο πρόσωπο του Κυρίου. Μη θυμώνεις, μην αγανακτείς. Οι πονηρευόμενοι θα εξολοθρευτούν από μόνοι τους.
Θα ψάχνεις να τους βρεις και δεν θα τους βρίσκεις. Θα λες μα εδώ ήταν και δεν θα είναι. Μόνο η πραής με πνεύμα πράο, ησύχιο και ταπεινό. Μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία και θα βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας. Μόνο οι πραείς που δεν θυμώνουν, δεν αγριεύουν. Γιατί? Γιατί κοιτάνε απάνω. Όταν κοιτάς απάνω δεν μπορείς να αγριέψεις. Όταν κοιτάς δίπλα και κάτω τότε είναι που φουντώνεις. Τότε είναι που δεν ξέρεις τι λες. Τότε είναι που αγανακτείς. Μην κοιτάς κάτω, πάνω. Οι πραείς όμως θα κληρονομήσουν τη γη της ευλογίας και αυτοί θα απολαμβάνουν την ειρήνη του Θεού που είναι το ζητούμενο. Πάνε οι αγωνίες, οι φόβοι, τα ζητήματα, όλα τα έχει τακτοποιήσει ο Θεός. Μα μπορεί, βέβαια μπορεί. Και ύστερα θα συνεχίζει να τα τακτοποιεί ο Θεός. Ο Θεός έχει τη λύση και η λύση του Θεού είναι ο Χριστός. Το όνομα του Χριστού είναι η λύση του Θεού. Το αποτέλεσμα θα είναι οι ασεβείς να σκέφτονται πονηρά για σένα. Ο διάβολος να τρίζει τα δόντια του. Να μην μπορώ να τον πλανήσω αυτόν και δεν μπορεί να σε πλανήσει όχι γιατί είσαι έξυπνος, ικανός, δυνατός, αλλά γιατί το βλέμμα σου είναι στον ουρανό. Θα σας πω μια εμπειρία, αδερφοί, που πραγματικά τη ζωή μου της άλλαξε κατεύθυνση. Πριν πολλά χρόνια. Δεν ήμουν καινούριος, ήμουν βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο και νομίζω ότι είχε ανοίξει και η εκκλησία της Κηφισιάς. Πριν πάντως σίγουρα το 95. Είμαστε στο παλιό σπίτι, κοιμόμουνα μόνος μου και απέναντι βλέπω τον εχθρό της ψυχής. Φοβήθηκα. Πρώτη φορά μου συνέβη αυτό και άρχισα να επιτιμώ. Δεν έφευγε. Πληρώθηκα με Πνεύμα Άγιο, έφυγε. Αλλά έφυγε και η ειρήνη από πάνω μου. Μετά ησύχασα. Το άλλο βράδυ ξανά. Ήταν απέναντι μία βιβλιοθήκη και στεκόταν στη βιβλιοθήκη. Ειρωνικός. Και σκέφτηκα, ο Θεός μου βάλε αυτή τη σκέψη. Λέω, Κύριε μου, τι να κάνω. Αυτό θα γίνεται κάθε βράδυ. Τι να κάνω. Και ακούω τη φωνή του Θεού. Γύρνα από την άλλη μεριά, κοιμήσου και θα φύγει. Λέω, τόσο εύκολο είναι. Γυρίζω. Ξανάρθε. Κοιμόμουν εγώ. Μη του δίνει σημασία. Μη δίνει σημασία στα λόγια. Μη θυμώνεις, μη σκανδαλίζεσαι, μην ενοχλείσαι. Θα φύγει. Πώς θα αντισταθώ? Γύρνα την πλάτη σου. Δεν μπορεί να σε αγγίξει, δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Μην ασχολείσαι με αυτόν, μην πιάνεις κουβέντα, μην τον φοβάσαι. Είναι νικημένος. Μέσα σου κατοικεί ο νικητής. Μαζί σου είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Μην ασχολείσαι με τον κόσμο. Μην ασχολείσαι μετά του κόσμου. Μην βλέπεις γύρω σου. Μόνο πάνω. Και δεν θα ξανάρθει. Δεν ξανάρθει από τότε. Και δεν θα επιτρέψει ο Χριστός να ξανάρθει. Μη φοβάσαι. Θα αγριεύει. Δεν τον βλέπεις. Θα τρίζει τα δόντια του. Δεν θα τον ακούς. Αλλά ο Θεός γελάει για αυτόν, γιατί ξέρει ότι έρχεται η μέρα της κρίσεώς του. Αμήν.